Συμφωνεί μαζί μου ο φίλος και συνάδελφος και πολύ καλός επαγγελματίας κύριος Μιχάλης Τσόχος. Ναι, ναι. Συμφωνεί μαζί σου και συμφωνώ μαζί και τα στεραχωρημένα της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, ναι, ούτε εγώ το είχα. Ναι, δεν τον περίμενα ότι θα γίνει προπόνητης. Ναι, ούτε εγώ το. Αυτό το στυλάκι των ποδοσφαιριστών στην καρδιά σου, δηλαδή, μετά δεν γίνονται προπονητές. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή και αν τον έχω κάποια στιγμή στον αέρα, θα το πω. Θα το πω. Δηλαδή, δεν περίμενα να γίνεις προπονητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γίνεις κάτι άλλο, οτιδήποτε. Και δεν περίμενα να συνεχίσει και το ποδόσφαιρο. Μάλλον να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Από είτε προπονητής, είτε τεχνικός διευθυντής ή μάνατζερ γενικότερα, ας πούμε. Δεν το είχα του Φραντζέσκου. Ναι, δεν έχω σκεφτεί για τα υπόλοιπα, αλλά προπονητής και εγώ δεν το είχα. Ναι, άλλο στιγμή. Προπονητής και εγώ δεν το είχα. Άλλο. Λοιπόν, αυτά με το πήρε το ΕΓΑΛΕΟ. Το ΕΓΑΛΕΟ να κερδάει και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρω εγώ, το πήρε. 1931 το μεγάλο, το εξωτικό ΕΓΑΛΕΟ. Εκεί. Ναι. Το ΕΓΑΛΕΟ προς τα πού είναι, δηλαδή, εκεί προς τα δυτικά, ως τα μέρη. Δυτικά, μέρη, δυτικά. Δυτικά. Περιστέρια, ΕΓΑΛΕΟ. Δυτικά. Λοιπόν, Περιστέρια, Περιστέρια, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν πάσεις από εκεί. Ξέρεις τι, θα σου πω τώρα την αμαρτία μου. Ξέρεις τι ανακάλυψα φέτος. Και ντράπηκα πάρα πολύ, γιατί δεν το ήξερα τόσα χρόνια που τη μέρα τουλάχιστον κάνω πάνω από 100 χιλιόμετρα στην Αθήνα. Τι, ότι η Ακρόπολη είναι στην Αθήνα. Όχι, αυτό το ήξερα. Πήγα και ένα βράδυ. Λοιπόν, ότι αγνοούσα την Πειραϊκή. Σοβαρά. Ντράπηκα τόσο πολύ όταν συναντηθήκαμε, όταν γνωριστήκαμε φέτος. Ναι. Ντράπηκα πάρα και ακόμα που το λέω τώρα ντρέπομαι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Δηλαδή, άκουγα ένα τραγούδι που έλεγε Τα βράχια της Πειραϊκής, αλλά δεν ήξερα τι. Που τον έχω γυρίσει όλο, έτσι. Γιατί είναι, εντάξει, είναι σαν να είσαι νησί. Ναι, εσύ είσαι και τις παραλίες. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι τελείως την αντίθετη πλευρά από την παραλία σου. Γι' αυτό. Γιατί στην αντίθετη πλευρά, τι εννοείς? Είναι μια όλη διαδρομή. Εσύ είσαι, ρε παιδί μου, της Βουλιαγμένης, της Λιφάδας, της Βούλας κτλ. Ναι. Και η Βάρη Βουλιαγμένη, Βάρκη Ζασούν. Αυτό είναι στην άλλη άκρη. Στην άλλη άκρη, αλλά η βόλτα μου φτάνει μέχρι εκεί. Εκεί, μέχρι εκεί. Εκεί είναι τα σύνορα. Πήγαινες δηλαδή Πασαλιμάνι, Μικρολίμανο, τέτοια πράγματα πήγαινες? Εννοείται. Εκεί είναι η ψυχοθεραπεία μου. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί εντάξει, τότε ναι, είναι περίεργο. Κάνω όλη. Μαρίνα Ζέας, ας πούμε, φέτος πήγα τρεις φορές. Και ξέρεις γιατί πήγα εκεί, έτσι. Πήγα μία πρωί, μία μεσημέρι και μία βράδυ. Για ποιο λόγο? Καθόμουν στο καφέ και χάζευα πώς είναι η ζωή των ιδιοκτητών των θηρίων που έχει εκεί μπροστά και των υπολείπων. Ξέρεις τι χάζει έκανα, ας πούμε? Δηλαδή να τους βλέπω εκεί, τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, τους υπόλοιπους, τους ναύτες, τους καπετανούς, και ποιοι είναι αυτοί που έχουν αυτά τα θηρία. Ναι. Κάτι, ξέρεις, κάτι απλά θηρία και κάτι τετραόροφα, πενταόροφα, ας πούμε, θηρία. Λοιπόν, γιατί όλη η διαδρομή της Πειραϊκής, η κατάληξη είναι στη Μαρίνα, τη Ζέας. Σωστά. Εκεί σε βγάζει. Σωστά. Και ντράπηκα πάρα πολύ που αγνοούσα αυτό το. Καταρχάς νόμιζα ότι ήμουν στην Ιταλία όταν την έκανα τη διαδρομή εκεί. Ναι. Στην Πειραϊκή. Δεν την γνώριζα. Ναι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή τι να κάνουμε, συμβαίνουμε. Είναι μια αλήθεια. Εντάξει, τώρα εκεί συμβαίνουμε. Στα δικά σου τα μέρη, έκανα μια. Αυτή ντράγκα γκούρκα, έσπασα 10 φορές τις ζάντες μου εκεί στον δρόμο που έχετε τον κεντρικό. 10 φορές, δηλαδή ρίχνω καντήλια εδώ στη Θεσσαλονίκη, έριξα και στην Αθήνα πάρα πολλά. Πού, σε ποιο κεντρικό? Στον κεντρικό, εκεί, αυτόν που έχει, το μεγάλο, το δρόμο εκεί μπροστά. Όταν είναι στα μέρη, μενούσετε για Παρασκευή. Για Παρασκευή, ναι. Στη Μεσογείον. Ναι. Καταρχάς, είδα μετά από πολλά χρόνια το 401 που πέρασα εκεί. Δύο μήνες ανεπανάληψη. Εκεί έγινα άνδρας. Στο 401. Ναι. Και εγώ έχω περάσει εκεί 2 εβδομάδες. Εγώ 2 μήνες ήμουνα. Ο ένας μήνας, πώς το λένε αυτό που πας και κάνεις στο στρατό, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Και ένα μήνα ήμουνα μέσα στους παραμένοντες, ας πούμε, εκεί. Είχα και ένα θείο ο οποίος ήταν χειρουργός εκεί στο νοσοκομείο και πέρασα τέλεια. Ήταν οι δύο καλύτερους μήνες πριν πάω στη Ρόδο, ναι. Λοιπόν, πήγαινε στα κάγκελα, έπαιρνες παραγγελίες, πίτσες, σουβλάκι. Όχι, ρε, είχαμε ένα παπάκι και το παίρναμε όλοι μαζί. Είχαμε ένα παπάκι και έβγαινε κάθε βράδυ
Κάποιος με τον παπά και παίρναμε 14 παγωτά. Μάλιστα. Ήταν στιγμές. Είχα πολλά χρόνια να περάσω από εκεί. Ήταν και το νοσοκομείο της αεροπορίας εκεί πέρα, πώς λέγεται. Του... Εκεί μαζί, ναι. Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Αλλά ο δρόμος, ο κεντρικός που έχετε εκεί, θυμόμουν ότι ήταν Μεσογείων με Κατεχάκι, έτσι. Καλά, θυμάμαι. Σωστά. Εκεί το 401, ναι. Σωστά. Ανατριχύλα. Λοιπόν. Ναι. Ολυμπιακός σήμερα, οκ, okay, θα τον αναφέρουμε γιατί είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα, ας πούμε, στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω. Βέβαια, ήταν το γκολ, πιστεύω ότι θα το βάζει οποιοδήποτε, αλλά ήταν στη φάση, ήταν μπροστά δηλαδή, ήταν στο σημείο το κατάλληλο. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τον Τζόλακ. Και να έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και με τη Μάλμε και με τους Ρέιτζερς τώρα. Ναι. Και να μην είναι φίλε στον ΠΑΟΚ ούτε καν να τον έχουμε βγάλει. Δηλαδή, μόνο που δεν τον κυνηγήσαμε να τον δίνουμε εδώ. Ναι. Και τι, αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που του πάει πάρα πολύ. Πάω στοίχημα ότι αν είναι καλά το παιδί, γερό να είναι. Ποιο πρωτάθλημα είναι. Χρονιά... Ναι, το Σκοτσέζικο. Θα τελειώσει τη χρονιά με τη φανέλα της Rangers και θα έχει συνολικά over 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Το λέω γιατί από εδώ έφυγε ο δε βάζει γκολ. Βλέπω την τριαντάρα να την πιάνει άνετα το κοντέρα. Πώς γίνεται, ρε, δηλαδή, όποιος και αν προσπαθεί να το αναλύσει αυτό το έργο συγκεκριμένα με τον Τζόλα, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις, δεν γίνεται, ας πούμε, εδώ πέρα να τον κυνηγάμε, να τον βγάζουμε άχρηστο, ας πούμε, να πούμε ότι παιδιά, μήπως ήρθε κανένας άλλος. Γιατί δεν είναι αυτός που έβαζε τα γκολ, ξέρω εγώ, με Κροατία και τα λοιπά, με την ομάδα του στην Κροατία. Ριέκα ήταν, Ριέκα νομίζω. Ριέκα. Λοιπόν, και να έδωσε 3 εκατομμύρια κάποιος ή κάποιοι που τον είδανε, ας πούμε, είδαν κάποια πράγματα. Και στον ΠΑΟΚ να. Παραλίγο σου λέω, δηλαδή το ντου λίγο για μια τρίχα τον κλείτωσε. Ότι δεν φύγε, δεν μας κάνεις. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη παρουσία πριν ήταν εσύ στη Μάλμε, ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που έπαιζε με δύο εξτρέμ που τους άρεσε να κλείνουν προς τα μέσα και να τελειώνουν φάσεις. Και αυτό δεν βολεύει τον Τζόλακ. Γιατί και του αφαιρούν μέρος από τις προσπάθειες και δεν τον τροφοδοτούν τα εξτρέμ όπως συμβαίνει, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι συνέβαινε στη Μάλμε για να είμαι ειλικρινής, ναι. Αλλά ξέρω τι συμβαίνει στους Rangers, όπου τα εξτρέμ τους αρέσει να περνάνε και απ' έξω και να σεντράρουν γι' αυτόν. Είναι τέτοιου τύπου φόρ που πρέπει να τον τροφοδοτήσει πολύ και πρέπει να τον δώσει πολλές προσπάθειες και πρέπει να τον βάλεις πολύ μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που την πρώτη φορά που ήρθε στον ΠΑΟΚ μετά τη Ριέκα δεν κούμπωσε. Τη δεύτερη φορά νομίζω είχε αρχίσει να κουμπώνει. Έφυγε δηλαδή από τον ΠΑΟΚ όταν είχε αρχίσει να κουμπώνει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχε μείνει τη φετινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, αυτός θα ήταν ο βασικός και σε γενικές γραμμές θα την έκανε τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο πολύ αποτελεσματικός όσο ήταν με τους Rangers, αλλά νομίζω ότι πια το είχε βρει στον ΠΑΟΚ, είχε αρχίσει να το βρίσκει από την περσινή σεζόν. Σου θυμίζω πέρυσι μοιραζόταν και τα παιχνίδια, το εξάμηνο που έμεινε. Δεν είναι ότι τα έπαιζε όλο αυτός. Γιατί κάποιος θα πει αφού είχε αρχίσει και το έβρισκε, γιατί έβαλε 3-4 γκολ πως έβαλε. Γιατί δεν έπαιζε βασκός. Έπαιζε στην καλύτερη των περιπτώσεων μισά-μισά μάτσα με τον Ακπομ. Για να μην πω ότι ο Ακπομ παίζει και περισσότερο έτσι όπως το θυμάμαι από μνήμης. Αλλά νομίζω ότι είχε αρχίσει και το έβρισκε και αν είχε μείνει φέτος στον ΠΑΟ, πάνω κάτω αυτή θα ήταν η εικόνα. Γιατί πια και οι υποσχεστές του ΠΑΟ τον μάθαιναν. Θα μπει στο Ζίβκοβιτς να εξακολουθεί να κλείνει προς τα μέσα και να προτιμά το τελείωμα από ότι το να βγει απ' έξω και να κάνει σέντρα. Ναι, εξακολουθεί. Αλλά πια θα ήξερε και αυτός ότι έχει έναν σέντρεφόρ που έχει μεγάλο νόημα να τον τροφοδοτήσει, όπως θα ήξερε και ο Λουτσέσκου πολύ καλά πια πώς να τον εκμεταλλευτεί. Θυμίζω δε ότι ο Λουτσέσκου είχε αρχίσει πια και τον εκτιμούσε στην πρώτη παρουσία στην Ελλάδα. Τσόλακ δεν ήταν ο Λουτσέσκου, στη δεύτερη ήταν. Είχε αρχίσει πια και τον εκτιμούσε αρκετά. Νομίζω ότι έφυγε όταν είχε αρχίσει να κουμπώνει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι φέτος δηλαδή θα έκανε μια πολύ καλή χρονιά στον ΠΑΟΚ. Και πώς αναφήνεις και φεύγει αυτό το παίκτη. Πώς δεν δημιουργείς, δεν βλέπεις πράγματα. Εμείς είμαστε απ' έξω, ρε παιδί μου. Άντε, τώρα δεν είναι. Okay. Αυτό που βλέπουμε μόνο την.
πώς να το πω τώρα, τη δημόσια εικόνα του, ας πούμε, μέσα από τηλεόραση, έτσι, να το πω έτσι. Λοιπόν, ναι. Το τι κάνει στις προπονήσεις και τι δεν κάνει, δεν το βλέπουμε, δεν έχουμε δυνατότητα να το δούμε. Το βλέπουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα. Δεν κολλάω τώρα εγώ στον ΠΑΟΚ και στον Τσόλακ. Ας μην ξεχνάμε πρώτον ότι ο ΠΑΟΚ δεν πολύ ήθελε να τον δώσει. Ένα. Δεύτερον, ας μην ξεχνάμε ότι. Δεν το καταλαβαίναμε ότι όλο. Δεν πολύ ήθελε, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πουλήσει εδώ και 10 χρόνια τον Τζόλακ. Ότι δεν του λέει, δεν μας κάνει, δεν μας βγήκε. Φέτος το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, τα εξαντλούσε τα περιθώρια να τον κρατήσει και τελικά τον έδωσε όταν άρχισε η μεγάλη πίεση και από το ίδιο το παιδί. Ότι θέλω να πάω και θέλω να πάω και θέλω να πάω, και όταν πια ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πίσω και όλα τα χρήματα της επένδυσης που είχε κάνει, ίσως και λίγο παραπάνω. Έβαλε και τον γκολ με τον Ολυμπιακό που ήταν πολύ σημαντικό για το βιογραφικό του στον ΠΑΟΚ. Ξεχάστηκαν όλα τα γκολ που έχασε. Ανέβηκε πολύ στην εκτίμηση του κόσμου γιατί έβαλε γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Σημαντικό γκολ κιόλας, έτσι, πολύ σημαντικό γκολ. Οπότε τον γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό και τον γκολ στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Σωστό. Μειώθηκε αισθητά η γκρίνια και η μουρμούρα για αυτό να είτε στο γήπεδο είτε στα, πώς το λένε, στο διαδίκτυο, στα social media κτλ. Κτλ. Όσοι επηρεάζονται από αυτά. Λοιπόν, και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά μετά άρχισε, σου λέει, βρήκε μία ομάδα, καταλάβαινε τι έγινε, τι γινόταν εδώ πέρα, και βρήκε μία ομάδα η οποία τον βρήκε, μάλλον μία ομάδα που τον ήθελε πραγματικά. Και ομάδα όχι άγνωστη. Δηλαδή, καμιά β' γάμα εθνική, ας πούμε, στην Ισπανία. Μία ομάδα που έχει ιστορία τεράστια. Σωστά. Και μια ομάδα μπας μακριά που πέρυσι έπαιξε στον τελικό του Europa League. Ακριβώς. Πριν δύο μήνες δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, ήθελε πάρα πολύ να πάει και νομίζω ότι αυτό ήταν που εν τέλει μέτρησε στην απόφαση του ΠΑΟΚ. Και χώρια που εντάξει, οκ, και τα χρήματα ήταν αρκετά για να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές του ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, τον έδωσε και θέλω να πάρει παίχτη στη θέση του. Αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ πόνταρε ότι έχει βασικό, τον Ολιβέιρα, και άρα χρειαζόταν αναπληρωματικό στη θέση του Τσόλακ, και με τα χρήματα αυτά μπόρεσε να κάνει τις μεταγραφές του Νάρα ή... και τέλος πάντων όσο λοιπόν, πήρε. Τι είναι αυτό που σκέφτομαι, Μιχάλη, γιατί μου έλεγες πριν για τα εξτρέμα, ας πούμε, των Rangers και τα λοιπά, που τροφοδοτούν τον Center Four. Όταν μια ομάδα αποφασίζει, επιλέγει ένα συγκεκριμένο, επιλέγει τον Τζόχοβιτς, ρε παιδί μου, να τον βάλει Center Four, δεν τον έχει παρακολουθήσει στην προηγούμενη του ομάδα, δεν ξέρει πώς παίζει, δεν ξέρει πώς πρέπει να τον ταΐζουν οι παίκτες. Από τη στιγμή που έχω τρία Center Four, τον Τζόχοβιτς, τον Ζαγόροβιτς και τον Κούσοβιτς, τέλος πάντων, επιλέγω τον Τζόχοβιτς. Γιατί αυτός μου κάνει, γιατί θα παίζω για αυτόν. Δεν είναι αυτό η λογική. Ο Τσόλακ ήρθε επί Φερέιρα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω, και σε μια εποχή που ο Πορτογάλος και αρχίζει και έπαιζε αυτό το 3-5-2, δηλαδή που έπαιζε με δύο σεντερφόρ, και άρα ο Τσόλακ θα είχε παρτενέρ και έναν γρήγορο ποδοσφαιριστή, άλλο το χρησιμοποιούσε το Μπέλκα, άλλο το χρησιμοποιούσε το Ζίβκοβιτς, τώρα έχει περάσει και καιρός, και προσπαθώ να τα θυμηθώ. Θέλω να πω δηλαδή, αποκτήθηκε με εκείνη την λογική ο Τσόλακ, όπου σε εκείνο το πράγμα θα μπορούσε κάλλιστα να κουμπώνει. Δεν ξέρω τι συνέβη στην αρχή. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε κιόλα, ότι στην αρχή ο Τσόλακ ήρθε λίγο βαρύς. Έτσι κι αλλιώς είναι βαρύς καλή, προφανέστατα, αλλά ήρθε λίγο παραπάνω βαρύς από ό,τι είναι τώρα. Με αποτέλεσμα να φαίνεται μια ταχύτητα πιο κάτω από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν θέλει και πολύ στην Ελλάδα το center forward να τον κάνουμε να τον πάρει από κάτω. 3-4 μάτς θέλουμε. Δύο ευκαιρίες να χάσει. Και ο Πρίγιοβιτς βαρύς ήτανε. Αλλά την έστελνε. Του Πρίγιοβιτς θα σου πήγε να δοκάρει και μέσα. Του Τσόλακ πήγε να δοκάρει και έξω. Σωστά. Και τώρα που το λες, δεν απέχει πάρα πολύ ο στυλ. Ναι, ήταν ναι. Λίγο πιο τεχνίτης ο Πρίγιοβιτς, αλήθεια είναι. Αλλά τόσο όσο. Ναι. Και ήταν λίγο καλύτερο στην επικοινωνία με την κερκίδα ο Πρίγιοβιτς. Αυτός εδώ ήταν λίγο πιο μαζεμένος, πιο κλειστό παιδί. Ναι, ρε παιδί, αυτό θέλω να πω, ότι το συγκεκριμένο παίχτη τον έφαγε τελικά το δοκάρι και έξω, τον έφαγαν οι προπονητές του, τον έφαγαν οι καταστάσεις του, ή τον έφαγε η μουρμούρα του κόσμου. Γιατί δεν μπορεί να είναι άξιο. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι δηλαδή και τα γκολ που έχει βάλει ο Τσόλακ, ακόμα και το χθεσινό που έβαλε, που είναι το τελευταίο,
Γιατί η ιστορία γράφει ότι τον γκολ το έβαλε ο Τσόλακ. Βέβαια, αν κάποιο που δεν έχει δει τον γκολ θα πει: ο Τσόλακ είναι αυτό που έστειλε του Ρέζε στο Champions League, ο Μίλος. Όχι. Είναι ο άλλο που κάνει όλη την κίνηση και του δίνει την μπάλα. Του δίνει την πάσα. Είναι εκεί, βέβαια, ο Τσόλακ είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι το center for. Σωστά, αλλά πέρα από αυτό, γενικά η εμφάνιση του χθε ήταν πάρα πολύ καλή. Α τον γκολ. Και επίση, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ποιότητα του Τσόλακ, τον γκολ που βάζει στο πρώτο παιχνίδι, στο 2-2. Είναι ένα ασύλληπτο γκολ. Ένα γκολ που το βλέπεις και λες αυτό δεν το βάζει ένας παίκτης που είναι σπουδαίος σεντερφόρ. Mm-hmm. Δεν το βάζει ένα απλό σεντερφόρ που πλαγιάζει το κορμί του και εκτελεί στην κίνηση με πάρα πολύ δύναμη στο πλαϊνό δίχτυ μια αρκετά δυνατή σέντρα και δεν κάνει καν κοντρόλ. Και τον βλέπεις να πλαγιάζει το κορμί του όλο αυτό το πράγμα με τέτοια ελαστικότητα και πλαστικότητα που λες οπα. Αλλά αυτός εδώ έχει τέτοιες κινήσεις και τέτοια τελειώματα και είναι ολόκληρο θηρίο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια απλή περίπτωση σεντερφόρ, έχουμε να κάνουμε ένα σπουδαίο σεντερφόρ. Είναι λίγο απ' όλα, αν θες την άποψή μου. Δεν είναι μόνο ότι φταίει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ότι φταίνει οι προπονητές του. Σίγουρα και αυτός κάτι δεν έκανε καλά στην πρώτη του θητεία, κάπως δεν κόλλησε. Και σίγουρα όταν τα έκανε καλά στη δεύτερη θητεία του, έφυγε. Εγώ ξαναλέω, νομίζω ότι ήταν η στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα άρχιζε να παίρνει πολλά πράγματα από τον Τσόλακ, η στιγμή που έφυγε. Αυτό, από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά σου? Γιατί φαινόταν από πέρυσι ότι άρχισε να κουμπώνει πια το παιδί αυτό. Ένα εξάμεινο έπαιξε πέρυσι. Ναι, ναι. Θυμίζω. Ναι. Και ένα εξάμεινο την πρώτη φορά. Μιλάμε τώρα για πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Και άντε την πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έδειξε τίποτα. Αλλά ο δανεισμός του στη Μάλμε έκανε τους πάντες στον πάγκο να πούν όπα. Στη Ριέκα τα έβαζε το ένα πίσω από το άλλο. Ήρθε στο μας 6 μήνες, τον βγάλαμε άχρηστο. Τον δανείσαμε στη Μάλμε, τους έβαλε στους ομίλους του Champions League, τα έβαζε και εκεί. Κάτι δεν κάνανε καλά με αυτόν το πρώτο εξάμεινο που τον είχαμε εδώ. Τώρα να το στηρίξουμε. Okay, είχε φτιαχτεί μια ομάδα πολύ γύρω από τον Ακπομ, από τον Λουτσέσκου, που είναι άλλου τύπου φορ. Θέλει να παίζει με μέτωπο, καθόλου με πλάτη, πιο γρήγορος, τελείως άλλο πράγμα. Αλλά ο Τσόλακ, όσο περνούσαν οι μέρες, όσο περνούσαν οι εβδομάδες, καταλάβαινε ότι γίνεται πολύ, αρχίζει και γίνεται λειτουργικός για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι μόνο σε σχέση με τα γκολ, σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού. Εγώ νομίζω ότι με την προετοιμασία φέτος, αν δεν είχε φύγει, ο Τσόλακ τώρα θα ήταν χωρίς δεύτερη κουβέντα ο βασικός σεντερφόρ του ΠΑΟΚ και ήδη θα είχε αρχίσει να γράφει το κοντέρ. Ναι, και ο Νάραη είναι ο ορισμός του ιδανικού παίχτη εξτρέμ για τον Τσόλακ. Δηλαδή, δες τον γκολ του Μπράντον Τόμας στην πρεμιέρα. Είναι γκολ που θέλει να βάλει ο Τσόλακ. Είναι τρόπος παιχνιδιού της ομάδας που θέλει να παίζει ο Τσόλακ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι. Αυτό η ουσία που το συζητάμε από το ξεκίνημα για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τελικά για μία. Για αυτό το λάθος, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι λάθος, ας πούμε, το ότι αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε, έχει την ποιότητα, έχει τις δυνατότητες, έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που ο ΠΑΟΚ τον επέλεξε, τον πλήρωσε για να το κάνει. Τελικά ποιος θέλει, το τέλος της βραδιάς. Σου ξαναλέω όμως, είναι και αυτό που σου λέω και με τον Άραη, καταλαβαίνω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ζίβκοβιτς ή ο Μπίσεσβαλ που έπαιζαν στην πρώτη θητεία του Τσόλακ στα φτερά, όταν πάρουν την μπάλα εκεί δίπλα στη γραμμή του πλαγιού out. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θέλουν να κάνουν. Και αυτοί που κάνουν 9-10 φορές. Θα κλείσουν προς τα μέσα, θα πάρουν εσωτερικό διάδρομο και θα πάνε διαγώνια προς την εστία. Σε αυτόν τον τρύπο παιχνιδιού, ο Τσόλακ, οι center forward τύπου Τσόλακ, δεν έχουν πολλά να βοηθήσουν. Ή πρέπει να δέσουν πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού, άρα να βγουν έξω από την περιοχή, να πάρουν την μπάλα με πλάτη, να τη σπάσουν για κάποιον άλλον που έρχεται και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, ή πρέπει να κινηθούν πολύ γρήγορα στην πλάτη των αμυντικών. Δεν είναι κίνηση που την περιμένεις από ένα center forward τύπου Τσόλακ. Mm-hmm. Αυτό που κάνει ο Νάραη, δηλαδή όταν παίρνει την μπάλα στη γραμμή, να περάσει από την εξωτερική του αντίπαλο back και να σεντράρει για το φόρ που περιμένει στην περιοχή, είναι η κίνηση που σαφώς προτιμά ο Τσόλακ. Το γκολ που βάζει ο Μπράντον Τόμας είναι γκολ που θέλει να βάζει ο Τσόλακ, που μπορεί να βάζει ο Τσόλακ και ο τρόπος για να τροφοδοτείς τον Τσόλακ. Το άλλο θέλει πολύ περισσότερη δουλειά
και χρόνο συνεργασίας και αυτοματισμούς για να μπορέσει να βοηθήσει. Ο Ολιβέιρα είναι η ίδια περίπτωση με αυτή του Τσόλακ, ενώ ποδοσφαιρικά, ας πούμε, κοψιά που λέμε, είναι η ίδιο σεντερφόρ. Ναι, όταν αρχίζει να παίζει βασικός Ολιβέιρα, θα έβαζα στοίχημα ότι θα πάρει πολύ περισσότερες ασίστ από τον Λάρε, από ότι θα πάρει, ξέρω εγώ, από τον Πίσεσβερ. Ναι. Αντίθετα, ο Κούτσιας, αντίθετα ο Ακπομ πέρυσι, θα έπαιρνε πολύ περισσότερες ασίστ από τον, Μπίσεσβα. Ναι. Γιατί λες ότι βγαίνουν, συμμετέχουν περισσότερο στο παιχνίδι έξω από το κουτί? Όχι, γιατί όταν ο Μπίσεσβα θα κλείσει προς τον άξονα και θα πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα σκεφτεί ο αντίπαλος αμυντικός ότι όπα αυτός μπορεί να μου σουτάρει, τότε ο Κούτσιας θα κάνει μια κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή, μέσα προς τη μεγάλη περιοχή, πολύ γρήγορη, στον κενό χώρο, και θα του πετάξει την μπάλα ο Μπίσεσβερ και θα κάνει τη δουλειά. Ο Νάραϊ, ειδικά παίζοντας δεξιά, της ζωής του δεν θα σκεφτεί να περάσει το αντίπαλο μπακ από την μέσα πλευρά για να πάει να τελειώσει μια φάση μόνος του, θα σκεφτεί να τον περάσει από την έξω πλευρά, πάνω στον ασβέστη που έλεγαν οι παλιοί, να του φύγει, γιατί έχει έκρηξη, γιατί έχει ταχύτητα, να σηκώσει το κεφάλι και να δει τις κινήσεις μέσα στην περιοχή. Εκεί θα δει κινήσεις, θα έβλεπε κινήσεις του Τσόλακ, τώρα θα δει κινήσεις του Ολιβέιρα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για να ολοκληρώσουμε τα χθεσινά παιχνίδια, δηλαδή τώρα βλέπω ότι θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι της Δυναμό και λέω, φάγαμε που φάγαμε αυτή τη βαλούτα, τουλάχιστον να δούμε πέναλτι, ρε φίλε. Και βγαίνω στον μπαλκόνι, τα αφήνω το τελευταίο πεντάλεπτο και βγαίνω στο μπαλκόνι. Λέω να περάσω αυτά τα 5 λεπτά, δεν μπορούσα να το δω με τίποτα. Να περάσω αυτά τα 5 λεπτά, όταν σηκώθηκα, λέω, δεν πιστεύω να βάλετε. Ξέρεις τώρα αυτό. Είναι για να με τραβούσε η κάμερα. Του γυρνάω στη τηλεόραση και λέω, δεν πιστεύω να βάλετε κανένα γκολ και να χάσουμε τα πέναλτι. Τώρα που φάγαμε όλη αυτή τη βαλούτα. Και με το που κάθομαι έξω στο μπαλκόνι, ακούω τον γκολ που κάνει το 3-1 η Δυναμό. Ναι. Εκεί είναι η νοοτροπία, άλλωστε την πει αρνητική, άλλωστε την πει θετική, της Μπόντο Γκλίμτ, στο 118, και ενώ πηγαίνει το μάτς προς ολοταχώς προς την προς τα πέναλτι, να φας γκολ στην κόντρα. Ναι. Να σε θέλει και όλες, αλλά τέλος πάντων πως βγήκε το τερματοφύλακα. Ναι, εντάξει. Στην πραγματικότητα στην κόντρα το τρώει. Μπορεί να μην το τρώει στην κόντρα. Αλλά ο παίκτης γίνεται τα τέτ μόνος του, έχοντας πάρα πολύ χώρο. Ανεξάρτητα αν τον σταματάει ο τερματοφύλακας και έρχεται ένας άλλος και παίρνει το rebound και την περνάει την μπάλα ανάμεσα από 4-5 και τη στέλνει στα δίχτυα. Η φάση είναι όλη η φάση γίνεται από το τεατέτ. Και το τεατέτ είναι ένα τεατέτ που φεύγει κάποιος, ξέρω εγώ, 5-10 μέτρα κάτω από τη σέντρα και φτάνει μέχρι απέναντι τον τερματοφύλακα και τη συναντά άνθρωπο. Στο 118 σε μάτς που οδεύει προς ολοταχώς για τη διαδικασία του πέναλτι. Αλλά οι Νορβηγοί δεν ήθελαν να το πάνε στα πέναλτι. Αυτοί είναι που έβαλαν τα 7 στη Ρώμα, αυτοί δεν είναι? Τα 5, σωστά, τα 6. Ναι, ναι. Ούτε ένα δεν πέτυχα, ναι. Νομίζω 7 δεν έφαγε. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα για Ολυμπιακό, έτσι για να κλείσουμε με 30 δευτερόλεπτα, τι βλέπεις το μάτς? Δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν με τη Μακάμπι Χάιφα και δεν είναι και ο Απόλλων Λεμεσού Μακάμπι Χάιφα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αλλά αν με ρωτάς για πιθανότητες πρόκλησης, θα σου έλεγα 60-40. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Καλή συνέχεια, κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.